Από Σπινθήρα, κατά τη διάρκεια εργασιών, προκλήθηκε η προχθεσινή φωτιά στη Γάβρια Νιαλμυρού που απείλησε ολόκληρο το χωριό. Μια γυναίκα 78 ετών εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων χωρίς να αναλογιστεί τον κίνδυνο για το ίδιο της το σπίτι αλλά και για τον οικισμό της Γαβριανής. Πριν 1,5 μήνα η φωτιά προηγούμενη πάνω στον, πίσω από το καραλί, τη βιοτεχνία εκεί πέρα πάνω, ξεκίνησε από εργασία. Κάποιος με ένα τροχό πήγε να κόψει ένα σίδερο, πετάχτηκαν σπίτι, πήρε φωτιά. Είναι λογικό να φωνάζουμε όλοι μας ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες εργασίες στην Ήπειθρο. Είτε με ηλεκτροκολλήσεις, με τροχούς, οτιδήποτε έχει σχέση με σμινθήρα, ανάβει πάρα πολύ εύκολα η φωτιά. Και με αυτές τις θερμοκρασίες και τον αέρα είναι πολύ εύκολο να μας ξεφύγει και να πάρετε μεγάλες διαστάσεις. Εάν δηλαδή δεν προληφθεί και δεν κατασταλεί η φωτιά στα πρώτα 5-10 λεπτά, μετά παίρνει τεράστιες εκτάσεις. Η 78χρονη αντιμετωπίζει τώρα την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, ενώ θα της επιβληθεί πρόστιμο ύψους άνω των 2.000 ευρώ με δεδομένη τη μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Πάντα αυτό γίνεται. Δηλαδή, μια αυλεψία, ένα λάθος, δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν ελέγχεται εύκολα αν περάσει λίγος χρόνος. Γιατί είναι λογικό οπουδήποτε πάρει μια φωτιά, χρειάζεται κάποιος ελάχιστος χρόνος ή μεγαλύτερος χρόνος για να φτάσουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακόμα και από άλλα μέρη, πολλές φορές που αναγκάζονται να καλύψουν την περιοχή, θέλουν κάποιο χρόνο. Αυτός ο χρόνος είναι κατά μας. Δηλαδή, είναι υπέρ της φωτιάς και κατά των εθελοντών και των πυροσβεστών οι οποίοι τρέχουν να την πιάσουν. Σημειώνεται ότι ο ποινικός κώδικας για τους εμπρησμούς και ειδικά για τους εμπρησμούς εξαμελίας έχει αλλάξει. Πλέον δεν είναι πλημελήματα τα συγκεκριμένα αδικήματα. Αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα και αν αυτό οδηγήσει στην απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σε ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή, τότε επισύεται ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια και επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 200.000 ευρώ. Η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα έγινε μετά τα αλλεπάλληλα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν πέρυσι και στους δήμους Βόλου και Ρήγα Φεραίου. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι εξακολουθούν να λειτουργούν με περίγραπτη ανευθυνότητα. Είναι ανυπέρβλητη βλακεία. Δηλαδή το να ξέρεις ότι κινδυνεύεις ακόμα και εσύ, γιατί αυτό που κάνεις είναι στην περιοχή, στο σπίτι σου, απ' έξω, στο χωριό σου. Μια βλακεία σου δεν θα επηρεάσει κάποιον άλλο, θα επηρεάσει εσένα καταρχήν, την οικογένειά σου, τους συγχωριανούς σου και όποιοι είναι γύρω-γύρω από σένα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που λες ότι ξέρεις, πάω κάπου αλλού, πετάω μια φωτιά και φεύγω και δεν με νοιάζει τι θα γίνει για τους υπόλοιπους. Είσαι στο χώρο σου, είσαι στο χώρο που ζεις. Λειτουργείς, δουλεύεις, έχεις τις επιχειρήσεις σου και οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι μεγάλη βλακεία να δημιουργείς καταστάσεις οι οποίες κάποια στιγμή θα είναι ανεξέλεκτες και θα κάψουν πρώτα-πρώτα τη δικιά σου την περιοχή και το σπίτι σου και μετά τους υπόλοιπους.